Χαίρετε. Λοιπόν, εχθές είπα ότι θα μιλήσω για ποιο λόγο, θα εξηγήσω για ποιο λόγο βάλαμε 300 έλξεις, 300 κάμψεις για όλους. Μου είπε ένας φίλος λοιπόν ότι θα έπρεπε αναλογικά οι κάμψεις, επειδή είναι πιο εύκολη άσκηση από τις έλξεις, είτε να είναι πολύ περισσότερες, είτε να είναι πολύ λιγότερες οι έλξεις. Πρώτον, και δεύτερον, μου είπε επίσης ότι για έναν άνθρωπο οι 300 έλξεις μπορεί να είναι εύκολες, για κάποιον ακατόρθωτες. Λοιπόν, γιατί κάνουμε όλοι τα ίδια? Εδώ καταρχάς, εδώ, έχουμε και το στοιχείο της γενικής εκγύμνασης και του προγράμματος που έχουμε δώσει και που έχουμε πει για να ακολουθούν όλοι βάσει των προσωπικών δυνατοτήτων και αναγκών. Τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν. Αλλά εδώ, όταν έχουμε ένα τέτοιο αντικείμενο, δεν μας ενδιαφέρει να σας γυμνάσω σωματικά, διότι 300 έλξεις και 300 κάμψεις κάθε μέρα θα σας καταστρέψουν. Μέσα εισαγωγικά, εάν δεν μπει το στοιχείο της ψυχολογίας μέσα, της ψυχής στην άσκηση και πάει λέγοντας, δηλαδή εάν δεν είχαμε το στοιχείο του πείσματος και της θέλησης, δεν θα το κάναμε για ένα μήνα, σε καμία των περιπτώσεων. Άρα εδώ δεν πάμε να γυμνάσουμε κυρίως το σώμα μας, εδώ πάμε να γυμνάσουμε την ψυχή μας, πάμε να γυμνάσουμε την πειθαρχία μας, πάμε να γυμνάσουμε το πείσμα μας, πάμε να γυμνάσουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα κάναμε σε μία απλή προπόνηση. Την υπομονή, την επιμονή. Μπορεί για κάποιους να είναι ακατόρθωτο, άρα αν μπει στη διαδικασία να το κάνει θα ξεπεράσει τον εαυτό του. Για κάποιους μπορεί να είναι κάτι βατό. Ας πούμε για μένα είναι βατό, όχι εύκολο, βατό. Αλλά τι σημαίνει? Ότι πρέπει να ξαναθυμάμαι πράγματα όπως η πειθαρχία, όπως αυτά που σας είπα πριν, και να τα έχω μέσα στην προπόνησή μου. Το ότι το έχω καταφέρει κάποια στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ξανακάνεις. Οπότε, είτε για κάποιους είναι κάτι που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, είτε για κάποιους είναι να θυμούνται τον εαυτό τους με αυτό που θα κάνουμε. Επίσης, δρούμε ως ομάδα, η αγωγή, δηλαδή ο ένας με τον άλλον. Θα δει ο ένας ότι έγραψε άλλο το μήνυμα και πρέπει και μπορώ κι εγώ, γιατί να το κάνει μόνο αυτός. Να τραβήξουμε τους ανθρώπους που είναι λίγο πίσω στην προπόνηση, δηλαδή να βοηθήσουμε αυτούς που είναι πιο πίσω, και εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία να ξαναγυμναστούμε όσο πρέπει. Γι' αυτό όλοι 300, και γι' αυτό 300 έλξεις, 300 κάμψεις, και δεν αλλάζει για κανέναν ούτε το ένα μετάλλο. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να μάθουμε να δρούμε σαν ομάδα και να σκεφτόμαστε σαν ομάδα, διότι η κοινωνία μας, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ομαδικά αντιδρά και δέχεται οποιαδήποτε συνέπεια των πράξεών της. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγώ, αν είμαι σωστός σαν πολίτης και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, δεν θα την πατήσω κι εγώ. Πρέπει να περάσουμε αυτή την ψυχολογία και μέσα στην προπόνησή μας. Ειδικά αυτοί που έχουν πάει στρατό ή αυτοί που πρόκειται να πάνε, θα το καταλάβουν ότι δεν πάει ο εκπαιδευτής και να του πει εσύ πόσες μπορείς να κάνεις, κάνε μου 3, εσύ που μπορείς 10 και ο άλλος 20. Όλοι μαζί εκτελούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα κέφια του καθενός και να πηγαίνουμε βάσει των αναγκών του καθενός. Πρέπει συλλογικά να ανεβάσουμε επίπεδο. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.